Γεια χαρά σε όλου! Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι. Ο παρουσιαστή που γνωρίζει πολύ καλά πω οι ωραίοι έχουν χρέη, γιατί δεν χρωστάει πουθενά και σε κανέναν. Χάκερ μου διαβάζουν τι στρογγυλέ τελείε! Αυτή είναι μια ιστορία από την εποχή που εργαζόμουν στο χειρότερο πάροχο ίντερνετ στον κόσμο. Σημείωση του Κυρίτσι. Κατά πάσα πιθανότητα εννοεί την Αμερικανική Comcast. Δούλευα στο Ανώτο τμήμα τεχνική υποστήριξη, αναλαμβάνοντα τι υποθέσει που δεν μπορούσαν να φτιάξουν τεχνική στην πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα. Χτύπησε λοιπόν το τηλεφωνό μου με τον ήχο ειδοποίηση που έχω για τι περιπτώσει που κάποιο θέλει να μιλήσει μαζί μου. Ξεκινάω τη συνομιλία με την προκαθορισμένη παράγραφο που ορίζει η εταιρεία. Για το πώ είμαι εδώ για να βοηθήσω, να σε σώσω από τα προβλήματα, να σου δώσω ένα φίλο στο κούτελο καθώ βάζω για ύπνο κλπ. Έπειτα σιωπή. Δεν ακούω τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Ακούγεται ένα πολύ χαμηλό ψήθυρο, οπότε ρωτάω αν είναι κάποιο τη γραμμή και πώ μπορώ να βοηθήσω. Ο ψήθυρο επιστρέφει μόνο που ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Συγγνώμη, δεν σα ακούω καθαρά. Εκείνη απαντάει, εξακολουθώντα να ψιθυρίζει, αλλά τουλάχιστον τώρα την ακούω. Μα ακούνε. Πρέπει να μιλάμε σιγά. Ποιο μα ακούει. Σσ, πιο σιγά. Θα μα ακούσουν. Με έχουν χακάρει. Του ακούω στα τηλέφωνα. Κάνουν συνέχεια κλικ κλικ και μπιπ μπιπ. Ξέρω τι είναι εκεί. Εγώ απαντάω επίση με χαμηλωμένη ένταση φωνή μου γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάω κάποιον ο οποίο δεν έχει την παραμικρή ιδέα του πώ λειτουργεί το ίντερνετ. Ποιο ακριβώ είναι το πρόβλημα, Μπορείτε να μου πείτε το όνομά σα. Δεν μπορώ να σου πω γιατί θα το μάθουν. Σου είπα και πριν, με έχουν χακάρει. Νομίζω είναι έξω από το σπίτι μου και έχουν μπει στα καλώδια τη γραμμή. Αν μπορείτε να μου πείτε απλά το μικρό σα όνομα και το αρχικό του υπονείμου, μπορώ να κάνω την επαλήθευση του λογαριασμού. Ελεντζέη. Οκ, okay. μπορώ να σα φέρω λοιπόν. Όχι, προτιμώ το κυρία Τζόουνς. Ε, οκ. Okay. Κάνε ένα πρόβλημα, κυρία Τζόουνς. Σε αυτό το σημείο, στέλνω μήνυμα στο μάνατζέρ μου ότι έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα κλίση και ίσως χρειαστώ βοήθεια. Μου απαντάει λέγοντας Ναι, έχω ανοιχτή ακρόαση εδώ και έχουν ψωφίσει όλοι στο γέλιο. Συνέχισε να κάνεις ό,τι κάνει και μην ξεχάσεις να κάνεις επιβεβαίωση του λογαριασμού. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξη, Κρι. Μα υποχρέωσε. Θα χρειαστεί να επιβεβαίωσει τον κωδικό σα πριν στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι. Δεν μπορώ να σου πω γιατί θα τον μάθουν. Ξέρω ότι ακούνε αυτή τη στιγμή. Αν σα ανησυχεί αυτό, μπορώ να κάνω επαλήθευση του λογαριασμού σα τώρα και έπειτα να γράψω μια σημείωση ώστε να μην ξαναδεχτεί κανεί το συγκεκριμένο κωδικό. Αύριο το πρωί μπορείτε να πάτε σε ένα τοπικό κατάστημα για να σα αλλάξω τον κωδικό. Χωρί αυτόν όμω, δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο λογαριασμό σα και δεν θα μπορέσω να σα βοηθήσω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Θα μου χακάρουν το κινητό και θα πάρουν τον κωδικό ξανά μόλι φύγω από το κατάστημα. Και ποιο μου λέει ότι θα πάνε πρώτοι στο κατάστημα να τον αλλάξουν πριν πάω εγώ. Για να γίνει μια τέτοια αλλαγή, ζητάμε ταυτότητα και κάποιον του λογαριασμό σα. Μπορώ επίση να σημειώσω να μην αλλάξει κανεί τον κωδικό αν δεν πάτε εσεί εκεί. Εκείνη μου απαντάει πολύ βιαστικά και συνομωτικά. 34 34-32. Ωραία. Δώστε μου ένα λεπτό για να μπω στο λογαριασμό. Με το που μπαίνω, βλέπω μια τεράστια λίστα σημειώσεων στο λογαριασμό τη με πολλαπλέ προσθήκε από πολλαπλά τμήματα. 22 Τρίτου. Η πελάτησα αναφέρει ότι χάκαραν. Έκλεισε το τηλέφωνο όταν τη ρώτησα ποιο νομίζει ότι την έχει χακάρει. Προσπάθησε την ξανακαλέσω. Καμία απάντηση. Λίγο αργότερα το μόντεμ τη έδειχνε πω ήταν offline. 23 Τρίτου. Η πελάτησα κάλεσε από το κινητό τη λέγοντα ότι ο υπολογιστή τη και η υπηρεσία ψηφιακή τηλεφωνία δεν λειτουργούσαν. Πρόσεξε ότι το μόντεμ τη ήταν απενεργοποιημένο και τη ζήτησα κάνει reset δήλωσε ότι το έχει βγάλει από την πρίζα. Τη ζήτησα να το ξαναβάλει, μου φώναξε πω είμαι hacker και μου το έκλεισε. 24 Τρίτου. Η πελάτησα απέτυχε να τη στείλουμε κάποιον για να ελέγξει για hacker στη γραμμή τη. Όταν προσπάθησα να τη κλείσω ραντεβού κάποια ημερομηνία, αρνήθηκε να μου πει πότε τη βολεύει γιατί δήλωσε ότι μέχρι τότε ο hacker θα έχει φύγει. Έπειτα μου έκλεισε το τηλέφωνο. 26 Τρίτου. Ο τεχνικό κάλεσε από το χώρο τη για να δηλώσει ότι το μόντεμ τη έλειπε. Το βρήκε σε μια ντουλάπα μαζί με κουτιά που περιείχαν ένα σωρό καλώδια. Ο τεχνικό επανασύνδεσε τον εξοπλισμό, έλεξε για hackers και διαβεβαίωσε την πελάτησα ότι δεν είναι κανεί εκεί. 28 Τρίτου. Ενημέρωση από τον υπεύθυνο τεχνική υποστήριξη. Μη στείλετε νέο εξοπλισμό αν δεν βεβαιωθείτε πρώτα ότι δεν έχει αποσυνδέσει το modem και δεν το έχει κρύψει ξανά στην τουλάπα. Πέμπτη φορά πηγαίνει τεχνικό για το ίδιο πρόβλημα. Όπα, το θέμα μόλι απέκτησε ενδιαφέρον. Και φυσικά από το πίσω γραφείο μπορούσε να ακούσει τον υπεύθυνό μου να γελάει, βλέποντα όλε τι πληροφορίε και στη δική του οθόνη και φωνάζοντα: Ε, hey, Σόνια, έλα να Σοβαρά, Κρι, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Με κατά υποχρέωση. Εντάξει, κυρία Τζόουν, βλέπω στο ιστορικό του λογαριασμού σα ότι. Το άκουσε αυτό το κλικ! Ήρθαν πάλι εδώ. Είναι παράνομο το κάνουν. Πε του ότι είναι παράνομο το κάνουν. Ε, είναι παράνομο για τους hackers να κάνουν αυτό που κάνουν πες τους ότι θα τους βρείτε. Ε, θα σας βρούμε, μπορούμε να σας βρούμε. Τα ακούσατε ρε μπάσταρδα, θα σας βρει και θα πάτε φυλακή για πολλά χρόνια. Καλά να πάσετε. Ωραία, μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να σας βοηθήσω. Η τηλεόρασή μου δεν δουλεύει, ούτε το τηλέφωνο μου λειτουργεί. Σας καλώ από το κινητό. Ελέγχω στα γρήγορα την κατάσταση του μόντεμ της και ήταν φυσικά offline. Βλέπω ότι το μόντεμ σας είναι απενεργοποιημένο. Μπορείτε να ελέγξετε αν έχει βγει από την πρίζα. Εγώ το έβγαλα από την πρίζα για να μην μου χακάνει τον υπολογιστή. Ξέρετε, το μόντεμ είναι απαραίτητο για να έχετε τι υπηρεσίε τηλεφώνου. Αν είναι απενεργοποιημένο, δεν θα λειτουργεί το τη τηλεφωνό σα. Επιπλέον, είναι αδύνατο να σα χακάνει τη τηλεφωνική γραμμή, γιατί η φωνή σα κρυπτογραφείται και στέλνετε απευθεία στο γραφείο μα, από όπου συνδέεστε απευθεία με το άτομο στην άλλη πλευρά τη γραμμή. Ξέρει ότι έχω τα κουτιά που διαβάζω τι τρογγυλέ κουκίδε! Ε. Είσαι και εσύ ένα από αυτού, έτσι! Όχι, όχι, φυσικά και όχι. Το ήξερα ότι δεν έπασε εδώ στον κωδικό μου! Όπω σα είπα, μπορείτε να πάτε αύριο σε ένα κατάστημα και θα σα τον αλλάξουν. Αν βάλετε το μόντεμ σα πάλι στην πρίζα, το τηλέφωνό σα θα λειτουργεί κανονικά. Αν αφήσετε κλείσει τον υπολογιστή σα, δεν υπάρχει περίπτωση να σα σακάρουν». Έχουν βαρεθεί να με βλέπουν στο κατάστημα! Σε αυτό το σημείο μου το έκλεισε και ο μάνατζερ μου με φώναξε στο γραφείο του για να μου κάνει παρατήρηση και καλά για το πώ θα μπορούσα να βελτιώσω την εξυπηρέτηση για παρόμοιε περιπτώσει και να προτείνω μια καλύτερη λύση για την υπηρεσία. Του είπα να μου δώσει ένα από τα κουτιά που διαβάζουν τι στρογγυλέ τελείε. Αν αναρωτιέστε τι στον κόρακα είναι αυτέ τι στρογγυλέ τελείε, και εμεί το ίδιο. Υποψιάζομαι πω εννοεί τα στρογγυλά φωτάκια στο router και αυτό ήταν ο λόγο που αφού το έβγαζα από την πρίζα, το έκρυβε και στην τουλάπα. Για να μην διαβάζουν οι τα φωτάκια. Τουλάχιστον αυτή είναι η μόνη οριακά λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε. Αν έχετε κάποια καλύτερη, γράψτε μας στα σχόλια. Είμαι το σημαντικότερο άτομο εδώ μέσα. Αυτή η ιστορία είναι από τη δουλειά μου. Εργάζω στην MIT και επισκευάζω, μεταφέρω, εγκαθιστώ υπολογιστέ κλπ. Αυτή τη φορά έπρεπε να βαθμίσω 13 υπολογιστέ από τα Windows 7 στα Windows 10. Πήγα στο γραφείο στι 8 το πρωί και με καλημέρισε η receptionist. Η πρώτη μου εντύπωση βγήκε στο τέλο αληθινή. Έμοιαζε σαν την τυπική Κάρεν. Σημείο του για όσου δεν γνωρίζουν την ορολογία του Reddit, το Karen είναι το όνομα Μπαλαντέρ για τι αντιπαθικότερε γυναίκε που αναφέρονται στι ιστορίε. Θα βρούμε και αντίστοιχα ονόματα για άντρε, όπω το Chad ή το Todd. Εγώ πλησίαζα προ το μέρο τη. Γεια σα. Είμαι ο Τάδε. Έρχομαι από την τεχνική υποστήριξη εταιρεία για να κάνω την αναβάθμιση στου υπολογιστέ σα. Καλημέρα! Το είπε έτσι μακρόσυρτα χωρί λόγο. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Θα πρέπει να περιμένει το αφεντικό. Κάνα πρόβλημα, θα περιμένω. Οπότε, Έκατσε και περίμενε στο χώρο αναμονή για το αφεντικό που έφτασε 15 λεπτά μετά. Γεια σα. Είμαι ο Τάδε. Έρχομαι από την τεχνική υποστήριξη εταιρεία για να κάνω βάθμιση στι υπολογιστέ Καλημέρα. Δεν σου έδειξε κανένα το γραφείο μου. Τη είπα να ξεκινήσει από το δικό μου πίση. Και το έδειξα. Είπε ότι θέλει να περιμένει μέχρι να έρθει. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ήμουν νέο στη δουλειά και δεν ήθελα να κάνω φασαρία, οπότε το προσπέρασα. Οπότε ξεκινάω από το γραφείο σα. Μπορείτε να μου πείτε πού ακριβώ είναι. Θα σου δείξει η Κάρεν. Εγώ θα πρέπει να πάω σε ένα meeting και θα επιστρέψω 2 δύο ώρε. Θα ήταν τέλειο αν μπορούσα να δουλέψω την υπολογιστή μου μέχρι τότε. Κανένα πρόβλημα. Μία τυπική αναβάθμιση μου παίρνει από μία έω μία μισή ώρα ανάλογα το σκληρό δίσκο. Το αφεντικό έφυγε και έμεινε μόνο με την Κάρεν. Θα μπορούσατε να μου δείξετε πού είναι το γραφείο του αφεντικού, κυρία μου. Κάνε πρώτα το δικό μου PC. Αυτό θα λείπει για τουλάχιστον δύο ώρε και έχω δουλειά που θέλω να κάνω. Ένα PC θα πάρει σχεδόν δύο ώρε και ο ίδιο μου ζήτησε να κάνω πρώτο το δικό του. Ανοησίε! Εσεί οι τεχνικοί Δουλεύετε πολύ αργά! Όχι. Απλώ κάποιε φορέ πρέπει να περιμένουμε τον υπολογιστή να τελειώσει την αναβάθμιση πριν προχωρήσουμε. Καλώ. Το γραφείο του αφεντικού είναι κλειδωμένο. Θα σου δώσω το κλειδί όταν μπορέσω να εργαστώ ξανά. Σε αυτό το σημείο με είχε εκνευρίσει, αλλά είπα να παραμείνω φιλικό γιατί δεν ήθελα να χάσω τη δουλειά μου. Κυρία μου, ίσω μπορεί να κάνω και τα δίπιση ταυτόχρονα. Αλλά θα πρέπει να μου ξεκλειδώσετε το γραφείο του αφεντικού, παρακαλώ. Όχι! Έχω δουλειά να κάνω! Κάνε πρώτα το δικό μου! Το είπε πολύ δυνατά, σχεδόν στριγκλίζοντα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Οπότε έπρεπε να αρχίσω από το δικό τη πισί, και καθ' τη διάρκεια στεκόταν πάνω από το κεφάλι μου και παραπονιόταν ότι παίρνει πολύ ώρα! Αν κάποιο τεχνικό φτιάχνει το πισί σα και του παίρνει ώρα, σα παρακαλώ μην το κάνετε. Οπότε σχεδόν τελείωσε με το πισί τη όταν έφτασε στο αφεντικό. «Ω, oh, είσαι κιόλα στο δεύτερο πισί. Όχι. Η γραμματέα με διέκοψε και είπε. Όχι, έκανε πρώτα το δικό μου πισί. Και δουλεύει τόσο αργά. Αν δεν ήταν τόσο αργό και οι δύο υπολογιστέ μα θα ήταν έτοιμοι! Σοκαρίστηκα. Με έβλεπε που δούλευα και έβλεπε ότι δεν γινόταν να πάω πιο γρήγορα. Το αφεντικό σε μένα. Σου το είπα. Έπαξε με το δικό μου PC. Γιατί δεν με άκουσες!» Η γραμματέα σα μου είπε να κάνω πρώτα το δικό τη πισί. Όχι, λέει ψέματα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Μου είπε: Το γραφείο σα είναι κλειδωμένο και δεν θα το ξεκλείδωνε μέχρι να μπορέσει να εργαστεί στον υπολογιστή τη. Το γραφείο μου δεν είναι κλειδωμένο. Κάρεν, είναι αλήθεια αυτό. Η γραμματέα ήταν τόσο ηλίθια που δεν θεώρησε ότι θα έλεγα την αλήθεια στο αφεντικό τη. Δεν είπε ούτε λέξη. Σε αυτό το σημείο ήμουν σίγουρο ότι θα είχαν τη δουλειά μου και έτρεμα. Το αφεντικό με έντονο τόν στη φωνή του. Είναι αλήθεια αυτό! Προ μεγάλη μου έκπληξη, η γραμματέα είπε ναι το αφεντικό μου έδειξε που είναι το γραφείο του και μου είπε να πάω να ξεκινήσω τη δουλειά μου. Πήγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Του άκουσα να μαλώνουν φωναχτά, αλλά δεν άκουγα τι ακριβώ λέγανε. Ήμουν εκεί για δύο ακόμα μέρε και η γραμματέα δεν μου είπε ούτε λέξη. Έξι μήνε αργότερα πήγα εκεί για δεύτερη φορά και στη ρεσεψιόν με καλωσόρισε μια νέα ευγενική κυρία. Δεν ξέρω αν η κάρενα απολύθηκε ή απλά έλειπε εκείνη τη μέρα. Αν θέλω να πιστέψω πω τη διώξαμε τι κλωτσιέ. Από προσωπική εμπειρία, το να έχει μια εταιρεία κακή γραμματέα είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν. Ορισμένε από αυτέ τι κακέ γραμματείς, ενώ είναι κυριολεκτικά σε μία από τις χαμηλότερες βαθμίδες τη εταιρείας, νομίζουν πω ο κόσμο τους ανήκει και φέρονται αναλόγως. Μου είχε συμβεί και αυτό προσωπικά. Με μια γραμματέα που α πούμε, πω την έλεγα Ελισάβετ. Πρώτον, γιατί έτσι την έλεγαν. Και δεύτερον, γιατί το Καριόλα δεν είναι κυριόνομα. Αλλά αυτή είναι μια ιστορία για μια άλλη φορά. <ΣΣΣΣ> Απάτη live μέσω τηλεφώνου. Πριν πέντε μήνε, ξεκίνησα στην τωρινή μου δουλειά για τεχνική υποστήριξη για συστήματα point of sale. Μάλιστα, έτυχε να είναι η πρώτη μου δουλειά σε τμήμα τεχνική υποστήριξη. Το περιστατικό έγινε τρει εβδομάδε μετά την προσλήψή μου, οπότε ήμουν ακόμη πρωτάρη και είχα πολλά να μάθω. Για την ιστορία, α ονομάσουμε το μαγαζί το εστιατόριο του Μπομπ και τον χρήστη Κέβιν. Σημείωση του κηρύτσι. Στο Reddit συνήθως αποκαλούν Kevin του εντελώ ηλίθιου ανθρώπου εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα Kevin στην Αμερικανική σειρά The Office. Δέχομαι κλίση από έναν από του πελάτε μα. Στην αναγνώριση κλίση γράφει το εστιατόριο του Bob. Υποστήριξη συστημάτων POS. Πώ μπορώ να σα βοηθήσω, Γεια. Yeah, είμαι ο Kevin από το εστιατόριο του Bob. Προσπαθώ να διαγράψω ένα λογαριασμό στο διαχειριστικό. Εντάξει, δώστε μου ένα λεπτό να μπω στο σύστημα για να σα βοηθήσω. Χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα απομακρυσμένη διαχείριση για όλε μα τι τοποθεσίε. Ένα υπολογιστή στο πίσω μέσω του καταστήματο λειτουργεί ω server για όλα τα τερματικά point of sale. Εντάξει κύριε, θα μπορούσατε να μου δείξετε ποιον λογαριασμό προσπαθείτε να διαγράψετε. Ναι, αυτόν εδώ το, το λογαριασμό. Ο χρήστη πάει το ποντίκι σε ένα λογαριασμό που έχει υπόλοιπο πάνω από 3.000 δολάρια. Είναι σημαντικό να αναφέρω το πώ λειτουργούν οι λογαριασμοί. Οι τακτικοί πελάτη στα εστιατόρια μπορούν να πάνε, να μην πληρώσουν και να πούν Βάλτε το στο λογαριασμό μου. Και να έρθουν κάποια στιγμή αργότερα να κάνουν πληρωμέ ώστε να μειώσουν το χρηστούμενο υπόλοιπο. Οπότε αφού ο συγκεκριμένο λογαριασμό δείχνει υπόλοιπο 3.000 δολάρια. Σημαίνει ότι ο πελάτη χρωστάει στο εστιατόριο 3.000. Εντάξει, Κέβιν, δώσουμε ένα λεπτό. Γυρίζω στον υπευθυνό μου. Είναι ένα τύπο εδώ που θέλει να σβήσουμε ένα λογαριασμό με υπόλοιπο 3.000 δολαρίων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, σωστά. Με τίποτα. Τουλάχιστον όχι χωρί να κάνουμε τι απαραίτητε ερωτήσει ασφαλεία και να υπογράψουμε τα αντίστοιχα έγγραφα, ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση ελέγχου. Επιστρέφω στην κλίση. Είπατε ότι το όνομά σα είναι Κέβιν. Μπορείτε να μου πείτε το επώνυμό σα και την ιδιότητά σα στο εστιατόριο. Με λένε Κέβιν Τάδε. Είμαι ο Γενικό Διευθυντή. Εντάξει, Κέβιν, ποιο είναι ο λόγο διαγραφή του λογαριασμού. Τι παίζει με όλε αυτέ τι ερωτήσει ασφαλείας. Δεν θα πρέπει να μου κάνετε ανάκριση. Έχω ένα αίτημα και η δουλειά σα είναι να το πραγματοποιήσετε. Σε αυτό το σημείο είχα καταλάβει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Συγγνώμη, Κέβιν, αλλά θα πρέπει να συζητήσω το θέμα με τον ανώτερό μου. Καθώ εγώ δεν μπορώ να εξουσιοδοτήσω διαγραφή λογαριασμού. Είναι στην πολιτική τη εταιρεία μα να μην προβαίνουμε σε ενέργειε που μπορούν να ζημιώσουν ένα εστιατόριο ή να δημιουργήσουν νομικέ συνέπειε. Γυρίζω ξανά στον υπεύθυνο. Ο τύπο λέει ότι είναι ο Γενικό Διευθυντή, αλλά κάτι δεν μου αρέσει στην όλη ιστορία. Ήταν αρκετά αμυντικό όταν άρχισα να του κάνω ερωτήσει. Οκ, okay, για να δούμε, τι έχουμε εδώ. Ο υπεύθυνο κοιτάζει τι σημειώσει μου και συζητά με την πιθανότητα απάτη. Καθώ συζητάμε, ακούω από τα ακουστικά μου. Γράμματο, θα το κάνω μόνο μου. Ο Κέβιν αμέσω επιλέγει το λογαριασμό, πατάει διαγραφή και επιβεβαίωση. Και μπαμ! Κάπω έτσι, το χρέο των 3.000 δολαρίων εξαφανίστηκε. Ύστερα, μου έκλεισε αμέσω το τηλέφωνο. Ο υπεύθυνο μου ζήτησε να καταγράψω τα πάντα, με όσο το δυνατόν περισσότερε λεπτομέρειε, με την ακριβή ώρα και να συμπεριλάβω το αρχείο καταγραφή τη κλήση. Όλα αυτά τα πρόθεσα στο αφεντικό μου και αργότερα στον ιδιοκτήτη του ιστοριού, που επιβεβαίωσε ότι ο λογαριασμό που σβήστηκε ήταν ενό κολλητού φίλου του Κέβιν. Δεν γνωρίζω τι απέγινε ο Κέβιν, αλλά μπορώ να κάνω κάποιε υποθέσει. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το πόσο απέσιοι μπορεί να γίνουν οι άνθρωποι. Ο τύπο χρέωσε 3.000 στο εστιατόριο. Το ηθικό δίδαγμα τη ιστορία να καταγράφει τα πάντα, όσο ασήμαντα και αν νομίζω ότι είναι, γιατί μπορεί να προστατεύσει το μέλλον. Εντάξει, αυτό ο Κέβιν πραγματικά δεν παίζεται. Αρχικά, σίγουρα ήξερε πω αυτό που ήθελε να κάνει ήταν παράνομο. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο τεχνική υποστήριξη, έτσι ώστε να ρίξει εκείνου την ευθύνη αν αποκαλυπτόταν. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο τεχνικό το έκανε. Ύστερα, έχασε την υπομονή του αρκετά ώστε να κάνει ο ίδιο την απάτη του την ώρα που μιλάει στο τηλέφωνο και με τον τεχνικό να είναι μέσα στο σύστημα. Μιλάμε για ηλικιότητα για βραβείο. Όχι αστεία. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο τη σειρά και μη χειρότερα. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, έχει το νου σου. Ξέρουμε τα πάντα για τι τρογγυλέ του κουκίδε. Ναι, και αυτό. Κυρίω αυτό. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.